And now, member-supported Hellenic Public Radio, Cosmos FM, a bilingual Greek-American radio program coming to you every day from WNYE 91.5 FM. From the Demetrius and Georgia Kaloyli studios to the greater New York area and worldwide through www.cosmosfm.org. Κόσμος FM. Ισχωρεί απευθείας στην ψυχή σας, γεμίζοντάς την Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στο εθνικό δίκτυο του κοινοφελούς ραδιοφώνου Κόσμος FM. Ευθύνη παραγωγής, Gaepis Incorporated. Το Κόσμος FM είναι και δική σας υπόθεση. Ζωντανά από τα στούντιος Δημήτριος και Γεωργία Καλοειδή στους 91,5 για τη Νέα Υόρκη και στο www.cosmosfm.org για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια, αυτό το μήνυμα είναι για σένα. Είναι ένα μήνυμα για να σε ευχαριστήσουμε που εδώ και 33 χρόνια βρίσκεσαι στο πλευρό μας. Είναι ένα μήνυμα για να σου υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε να κρατάμε ζωντανή την αποστολή μας. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασώσουμε και να διαδώσουμε την ελληνική μας κληρονομιά. Είναι ένα μήνυμα που στόχο έχει να σου υπενθυμίσει ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές της πανδημίας, το Cosmos FM δεν έπαψε στιγμή να βρίσκεται στο πλευρό σου. Να σε ενημερώνει, να σε διασκεδάζει, να σου κρατά συντροφιά, να σου φέρνει μια ψύχρεμη θεώρηση όλων όσων συμβαίνουν τόσο γρήγορα και τόσο δραστικά αλλάζοντας τη ζωή μας. Το Cosmos FM σε χρειάζεται. Σε χρειάζεται γιατί αυτό το ραδιόφωνο στηρίζεται σε όλους εσάς. Σε εσένα προσωπικά και σε όλους τους υπόλοιπους, σε όλα τα μέλη της κοινότητας που το κρατούν ζωντανό και εύρωστο εδώ και 33 χρόνια. Θα λάβεις ένα γράμμα ή ένα email ή ένα τηλεφώνημα που θα σου ζητήσει να δώσεις για μία ακόμα φορά το παρόν. Να γίνεις για μία ακόμα φορά συνοδοιπόρος αυτής της προσπάθειας. Μην το αγνοήσεις. Βοήθα μας ώστε να κρατήσουμε το ραδιόφωνο μας, τη φωνή μας ζωντανή και για τα επόμενα 33 χρόνια. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στις εκπομπές των προγραμμάτων του Cosmos FM που μόλις ξεκινούν σήμερα που είναι Κυριακή. Ο μήνας έχει 2, είναι Αύγουστος, καλό μήνα, ακόμα το λέμε. Και εσείς όπως κάθε Κυριακή, όπως κάθε μέρα, είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Cosmos FM στους 91,5 στα FM, στο WNY, στο www.cosmosfm.org, στο διαδίκτυο, στο Cosmos FM Hellenic Public Radio με πεζά με μικρά γράμματα στο TuneIn, στο Cosmos FM που οι έξυπνες συσκευές σας, αν είναι πραγματικά έξυπνες, θα παίζουν αυτή την ώρα προκειμένου να ενημερωθείτε, να ψυχαγωγηθείτε και να ακούσετε όλα όσα σας έχουν ετοιμάσει για αυτή την Κυριακή η παραγωγή του Cosmos FM. Και μπορεί οι περισσότεροι από εμάς που είμαστε ακόμα εδώ να μην βρισκόμαστε κοντά σε θάλασσα πλατιά, όπως λέει η υπόκρουση του τραγουδιού μας. Ωστόσο, σήμερα δεν είναι και κακή ιδέα, δεδομένου ότι αυτή την ώρα στο Long Island, από όπου εκπέμπω, η θερμοκρασία είναι στους 78 βαθμούς Fahrenheit, αναμένεται να φτάσει στους 82, στους 85 στα ψηλότερά της, αλλά σε περίπου κάνα 15 λεπτό περιμένουμε βροχές και καταιγίδες, τουλάχιστον εδώ στην περιοχή του Νάσο, και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει γενικότερα για την περιοχή μας εδώ στη Νέα Υόρκη. Όπερ σημαίνει, αν βγείτε έξω πάρτε το μπερέλα, αν δεν βγείτε έξω ακόμα καλύτερα βάλτε καφέ, έχουμε πολλά να πούμε. Η
κυρία Μέρη, η επίσημη ορτολόγος του προγράμματος τούτου, μας ενημερώνει ότι σήμερα η Εκκλησία μας τιμά την αποκομιδή του Λειψάνου, του Αγίου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκου Στεφάνου, τις μνήμες Φωτεινής της Οσίου και του Θεοδόρου Νεομάρτυρος του Ενδαρδανελίης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζοντες, χρόνια πολλά στους έχοντες λόγους να εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όλους. Σας έχουμε ετοιμάσει μια Κυριακή η οποία είναι γεμάτη και με ενημέρωση και με ψυχαγωγία και με σχόλια και με συνεντεύξεις. Πάρα πολύ ωραία θα περάσουμε μέχρι τη 1:30. Πριν να τα κάνουμε όμως όλα αυτά, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας στάση στη βυζαντινή μας παράδοση, έτσι όπως την επιλέγει και σήμερα ο Γρηγόρης Μανινάκης. Αμέσως μετά, δικά μας και δικά σας λόγια, αργότερα εξαιρετικά πολύπλευρη ενημέρωση από την Κυριακάτικη έκδοση, από τη Σίλβια Παπαποστόλου που είναι στο καλωσόρισμα. Μην πάτε πουθενά, τα καλύτερα έρχονται και καλή σας ακρόαση. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Κόσμος FM. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια προσφορά των New Greek TV, η ελληνική τηλεόραση της ομογένειας που για περισσότερο από 29 χρόνια είναι κοντά στους Ελληνοαμερικανούς της Νέας Υόρκης. Νέα ελληνική τηλεόραση. Έρχεται καθημερινά κοντά σας ανανεωμένη στην Time Warner, κανάλι 1600, RCN, κανάλι 523. Πληροφορίες για νέους συνδρομητές www.newgreektv.com και 718-726-0900. Νέα ελληνική τηλεόραση. Η φωνή των Ελλήνων της Αμερικής. Antenna Sat, το ελληνικό κανάλι στην Αμερική. Όλες οι τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ψυχαγωγικές εκπομπές, ελληνικές σειρές και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Antenna Sat είναι διαθέσιμος από το Greek Elite Pack της Dish με πολλά ελληνικά κανάλια σε ολόκληρη την Αμερική από την Dish. Yeah.
Η συχνότητα του ελληνισμού στη Νέα Υόρκη. Κόσμος FM. Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου. Στην αγκαλιά του πρωινού ο ήλιος τρέμει στα μαλλιά σου. Κι οι χωρισμοί και οι βροχές ποτέ ξανά δεν θα σε βρούνε. Και ό,τι ζεις, ζεις το πως θες, δεν έχουν τίποτα να πούνε. Με δικά μας και δικά σας λόγια. Κάθε Κυριακή πρωί η παραγωγή του Κόσμος FM ξυπνάμε μαζί σας, αγαπημένοι μας φίλοι ακροατές, και πίνουμε το καφεδάκι μας ακούγοντας ευχάριστη μουσική και συζητώντας επί παντός επιστητού. Ενίοτε δε και περί ανέμων και υδάτων. Είναι γραμμένο.
Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές, καλή σας μέρα. Καλημέρα όλη μέρα, Κυριακή. Σήμερα μπήκε ο Αύγουστος, παιδιά. Μπήκε ο Αύγουστος. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους. Τέλειο θα κετσί στο μικρόφωνο μαζί με την ωραιοτάτη, δροσεροτάτη, καλομηνοτάτη σήμερα. Καλομηνοτάτη κυρίως. Σίλβια Παπαποστόλου. Τι κάνετε καλέ. Πώς είστε και... Πώς έχει περάσει αυτό το καλοκαίρι, παιδιά, μέσα από τα χέρια μας και δεν το έχουμε καταλάβει. Α, ναι, πού είναι. Πού είναι το άλλο. Έτσι, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλαγή χαλιού σήμερα για το πρώτο χαλί. Τιμή Σένεκεν για τη βδομάδα που μας πέρασε. Γιορτάσαμε τα 95η γενέθλια του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Και αν υπάρχει ένα μάθημα, παιδιά, που πρέπει να πάρετε από τη ζωή του Θοδωράκη, είναι ότι οι άνθρωποι που έχουν στόχους στη ζωή τους δεν πεθαίνουν ποτέ. Γιατί ο Μίκης θα τα κλείσει τα 100 έτσι όπως τον βλέπω και μακάρι ο άνθρωπος, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει και κακουχίες και δυσκολίες και μεγάλη δόξα και μεγάλη χαρά και μεγάλη δημιουργικότητα και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εξασφαλίσει την αιωνιότητά του μέσα από το έργο του, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ακόμα και σήμερα διατηρεί αυτή την εξαιρετική δίψα για ζωή, για δημιουργία, για έκφραση, για άποψη και παιδιά αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι το θέμα. Χρόνια πολλά στο Μίκη. Αλλά ακούτε τα κι εσείς και χρόνια πολλά και σε εσάς. Με τους χαρταετούς λοιπόν του Μίκη Θοδωράκη ευχόμαστε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Μίκη Θοδωράκη. Και μπήκε ο Αύγουστος. Μπήκε ο Αύγουστος και ούτε που το καταλάβαμε, ρε Σιλβία. Λοιπόν, όπως σου έλεγα, αυτό το καλοκαίρι έχει περάσει. Έχετε προσπαθήσει να πιάσετε την άμμο και σας φεύγει από το χέρι κατευθείαν και δεν υπάρχει πιθανότητα να την κρατήσετε. Έχετε προσπαθήσει να κρατήσετε μισθό χωρίς να τον χαλάσετε. Αυτή είναι η λογική αυτού του καλοκαιριού, παιδιά. Έχει περάσει μέσα από τα χέρια μας σαν το νεράκι. Εν τω μεταξύ, ένα παράξενο καλοκαίρι για πολλούς από εμάς που μείναμε εδώ. Ένα παράξενο καλοκαίρι και για αυτούς που έχουν πάει στην Ελλάδα όμως. Και διαφορετικό στέλιο. Καλοκαίρι, ναι. Πολύ παράξενα τα πράγματα, πολύ δύσκολα ενίοτε. Πολύ διαφορετικά, όπως είπε και ο Στέλιος. Δεν ξέρω. Αλλά ωραίο είναι. Πανδημία. Πανδημία περνάμε, φίλοι μου, και όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, η πανδημία είναι κάτι το πολύ σημαντικό να μην την υποτιμούμε. Να την υπολογίζουμε, γιατί είναι κάτι που αλλάζει τη ζωή μας αναπόφευκτα. Μπήκε ο Αύγουστος όμως, εμείς θα το γιορτάσουμε με ένα τραγούδι. Πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί για τον Αύγουστο. Χθες, Σίλβια, που έψαχνα να βρω τραγούδια για τον Αύγουστο, χαμός. Ναι, γιατί είναι τόσο... Γιατί ο Αύγουστος συμπυκνώνει όλη την ουσία της Ελλάδας. Από την αυτή την πάρα πολύ όμορφη ζέστη, την ξηρή ζέστη της Ελλάδας, που βλέπεις λίγο την άσφαλτο να βγάζει αυτό το πώς το λένε, σαν άχλη ας πούμε, ναι. Μέχρι τα τζιτζίκια τα οποία γεμίζουν το χώρο με το τραγούδι τους, μέχρι τη θάλασσα η οποία είναι στην καλύτερη της θερμοκρασία, η μεγάλη γιορτή βεβαίως της Παναγίας, 15 Αύγουστο. Όλα αυτά. Λοιπόν, Ρένα Κουμιώτη, Αύγουστος... Ελλάδα, Δεν ξέρω. Το έχετε. Λίνος Κόκοτος και επανερχόμαστε, φίλοι μου. Ακούστε μήνα και θέλω.
είμαστε. Στην αράψουμε και ένα θαλάσσινο σταυρό στη χάρη σου να ανάψουμε, στη χάρη σου να ανάψουμε. Άκουστε μήνα, μήνα και θέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Στην αστροφενιά κι από τα γένια του εστάζαν άστρα και για σε μια, άστρα και για σε μια. Άκουστε μήνα, μήνα και θέ, σε σένα ορκιζόμαστε. Πάλι του χρόνου να μας βρεις, στο βράχο να φιλιόμαστε. Αύγουστε, μήνα, μήνα και θέ, σε σένα ορκιζόμαστε, τραγούδι σε Ρένα Κουμιώτη, σε ένα υπέροχο τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ναι, ορκιζόμαστε στον Αύγουστο του χρόνου να μας βρει εκεί που θα θέλαμε να είμαστε. Να ακούμε το τζιτζίκι το κανονικό, όχι τα τσικάτα. Ακριβώς. Διότι αλλιώς το λέει το τσικάτα, παιδιά, και αλλιώς το λέει το τζιτζίκι, κακά τα ψέματα. Ακριβώς. Το τζιτζίκι μιλάει ελληνικά. Του λες. Αυτό θα το γράψουμε, Σιλβία. Το τζιτζίκι, παιδιά, μιλάει ελληνικά. Λοιπόν, μια δύσκολη εβδομάδα, φίλοι μου. Ξέρεις, Σιλβία, κρατάω γράφοντας, τέλος πάντων, φτιάχνοντας το σκελετό, τη σκαλέτα, όπως λέμε εμείς εδώ, επαγγελματικά. Της εκπομπής. Γράφω μερικές σημειώσεις. Η εκπομπή, βέβαια, δεν είναι σεναριογράφο. Δεν διαβάζουμε τι έχουμε γράψει, αλλά κρατάμε σημειώσεις. Μην κοιτάτε που τα λέμε έτσι ωραία. Ναι. Μην κοιτάτε που τα λέμε έτσι ωραία σαν να τα διαβάζουμε. Δεν τα διαβάζουμε. Είναι το ταλέντο μας το πηγαίο. Και γράφουμε και ορισμένα πράγματα που θέλουμε να μείνουν στο μυαλό μας. Λοιπόν, έχω ανακαλύψει ότι τις τελευταίες 10 εβδομάδες περίπου γράφω στην εισαγωγή πάντα μια δύσκολη εβδομάδα ήταν αυτή που πέρασε. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ σήμερα. Και μετά την επόμενη εβδομάδα πάλι το ίδιο. Μια δύσκολη εβδομάδα ήταν αυτό. Και χτες που το έγραφα πάλι μια δύσκολη εβδομάδα. Προφανώς οι καιροί είναι δύσκολοι, δεν είναι εβδομάδες δύσκολες. Πάντως είναι αλήθεια αυτό, γιατί και εγώ το σκεφτόμουν. Διάβαζα τη σκαλέτα σήμερα το πρωί και λέω πάλι δύσκολη εβδομάδα. Αυτό το πράγμα. Δεν μας γλιτώνει κανείς με τις δύσκολες εβδομάδες. Λοιπόν, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, φίλοι μου, καλπάζει ο κορονοϊός. Γύρω σε 158.000 είναι τα θύματα. 157 και 900. 157-900 κάτι. 158. Σκεφτόμουν, Σίλιο, αυτό είναι 50 September 11. Φοβερό. September 11. Είναι ολόκληρος ο νομός Χανίων. Ακριβώς. Είναι ολόκληρος ο νομός Χανίων. Δηλαδή, αν το σκεφτείς με όρους λίγο πιο απτούς. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτό που με εκπλήσει.
γιατί τα νούμερα, συγγνώμη, τα νούμερα γίνονται συγκεκριμένα όταν τα σκεφτούμε απτά, όπως είπες, Σιλβία. Αυτό που με εκπλήσει είναι ο τρόπος με τον οποίο και η στοικότητα με τον οποίο πολύ μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο κύμα θανάτου. Γιατί χωρίς να θέλω να είμαι ούτε κινδυνολόγος σου, και όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή το ξέρετε ότι ούτε εγώ το στέλνω, δεν μας αρέσουν οι ακραίες φωνές, δεν μας αρέσουν οι ακραίες θέσεις. Ωστόσο, είναι τεράστιος αριθμός, ο αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν. Είναι σαφές ότι υπάρχουν τρομερά πράγματα, ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα το θέμα του ιού. Είναι σαφές ότι έχουν γίνει λάθη. Και όλοι το αντιμετωπίζουμε έχω την εντύπωση, όπως είναι το ελάφι μπροστά στα φανάρια. Που σου έρχεται το αυτοκίνητο και κάθεσαι και το κοιτάς και λες τώρα θα μου έρθει. Να με φάει. Νομοτελειακά. Ναι. Σαν τον απόδραστο του σεισμού ένα πράγμα. Αυτό, δηλαδή... αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή σαν έγινε τι να κάνουμε. Φυσικά, κοίταξε, οι πανδημίες είναι κάτι που έρχεται. Είναι ένα φαινόμενο που μας επισκέπτεται. Απλά το πώς αντιδρούμε εμείς στις πανδημίες, ιδιαίτερα το 2020, έχει μεγάλη σημασία για το τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές. Στην οικονομία τα πράγματα και εκεί δεν είναι πολύ ευχάριστα. Είχαμε μια καταμέτρηση της ύφεσης που σε ετήσια βάση αγγίζει το 33%. Που μιλάμε και αυτό. Αυτοί οι αριθμοί είναι πολύπλοκοι βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι αριθμοί τους ακούς και λες πω ότι έγινε. Αλλά αν τους δεις, ας πούμε, σε διαφορετικές παραμέτρους, ίσως και να μην είναι τόσο τραγικοί οι αριθμοί τουλάχιστον της οικονομίας. Κοίταξε, όταν λέμε σε ετήσια βάση, εννοούμε αν η οικονομία συνεχίσει να βαίνει με τους ίδιους ρυθμούς, θα έχουμε σε ετήσια βάση μείωση του GDP, του εθνικού προϊόντος, του εθνικού προϊόντος κατά 33%. Το εθνικό ακαθάριστο, ακριβώς. Το εθνικό ακαθάριστο δεν μπλένεται καθόλου και αυτό, επειδή μου πάει το να πληθεί να κάνει έναν ντουζ. Είναι και Αύγουστος πλήσου, πουλάκι μου. Ναι. Αυτό, παιδιά, παρεπιπτόντως, το είναι και Αύγουστος πλήσου, πουλάκι μου, ισχύει για όλους, ε. Για όλους το λέμε αυτό εκεί έξω. Είναι Αύγουστος πλήσου, πουλάκι μου. Λοιπόν, και βέβαια, πρέπει να το παραδεχτούμε, ότι έχουμε έναν πρόεδρο πολύ μάστορα. Είναι μάστορας ο πρόεδρος. Για την ημέρα που ανακοινώθηκαν όλα αυτά για την οικονομία και τα λοιπά, αντί να ασχοληθούμε να δούμε τι γίνεται, ασχοληθιόμασταν όλοι με το tweet του Προέδρου, ο οποίος έβαλε το ερώτημα μήπως θα πρέπει να αναβληθούν οι εκλογές, question mark. Φυσικά, τρέξαν όλοι, χαμός. Τι είπε το άτομο, και αν είναι δυνατόν, και το αυτό, και η δημοκρατία, και το αυτό, και το σύνταγμα και από εδώ. Και όσο όλοι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, ξεχνάγαμε ότι την ημέρα εκείνη την οποία έγινε αυτό το tweet, παραπάνω από 4 εκατομμύρια Αμερικανοί νοσούσαν ή είχαν, χωρίς να νοσούν, κορονοϊό. 147.000 καταγεγραμμένα, που σημαίνει ότι είναι γεωμετρικά μεγαλύτερος αριθμός. Ακριβώς. 147 εκείνη την ημέρα χιλιάδες άνθρωποι έφταναν να έχουν πεθάνει εξαιτίας του κορονοϊού, η οικονομία όπως τα αποστέλειος, η ανεργία, είχαν προσεθεί 1,4 εκατομμύρια άνεργοι στην τεράστια λίστα των ανέργων που υπάρχει ήδη αυτή τη στιγμή και όλοι ασχολιόμασταν με κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ το έβαλε εκεί πέρα, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτό, να πλήσει. Αυτή είναι η μαστοριά, παιδιά, γιατί... Όλοι ξέρουμε ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να αναβάλει τις εκλογές. Όλοι ξέρουμε πως οι εκλογές έχουν γίνει και εν καιρό πολέμου, και εν καιρό εφηλίου πολέμου, και εν καιρό φυσικών καταστροφών, και εν καιρό της ύφεσης, τα πάντα. Λοιπόν, 29. Ναι. Ούτε ο πρόεδρος μπορεί να αναβάλει τις εκλογές, ούτε συνταγματικά μπορούν να αναβληθούν οι εκλογές. Και αυτή η μέθοδος και εκείνη η μαστοριά του να πετάς την μπάλα στις κερκίδες, όπως λέμε στα ελληνικά, δηλαδή του να αποσπάς την προσοχή του θεατή, του κοινού. Για να πω, μπράβο, πολύ σωστή, πολύ ωραία λέξη. Γράψτε τη, αυτή είναι
Σας είπα, παιδιά, δεν τα γράφουμε, αλλά είμαστε φοβεροί, το ταλέντο μας, το πηγαίο. Να που προσανατολίζει στο κοινό, ναι. είναι μαστοριά που λίγοι την έχουν και νομίζω και το Ερντογάν η κίνηση να... Άλλος αυτός, άλλος παίχτης αυτός. Ανοίξει την Αγία Σοφιά σαν τζαμί, να μετατρέψει μάλλον την Αγία Σοφιά σαν τζαμί. Είναι ακριβώς την ίδια μέθοδο, τη στιγμή που η Τουρκία έχει ένα σωρό προβλήματα, ιδιαίτερα οικονομικά. Η οικονομία της έχει καταβαρωθρωθεί. Η ισχύ της λίρας έχει καταβαρωθρωθεί αυτή τη στιγμή. Η αγοραστική πάει... δυνατότητα των Τούρκων έχει μειωθεί απίστευτα πολύ. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε ο Ερντογάν με αυτή την κίνηση να στρέψει την προσοχή και των Τούρκων και των ψηφοφόρων του, που αυτό βασικά τον ενδιαφέρει περισσότερο, αλλά και όλου της υπόλοιπης υφηλίου σε άλλα πράγματα. Έτσι λοιπόν, εμείς εδώ να προσέχουμε. Ας αφήσουμε τους μάστορες να πετάνε την μπάλα στις κερκίδες, εμείς να κοιτάζουμε, να βλέπουμε το κανονικό παιχνίδι που γίνεται στο κέντρο του γηπέδου. 718-204-8900, φίλοι μου, είναι το τηλέφωνο μας. Περιμένουμε τις δικές σας απόψεις, την καλημέρα σας, τις ευχές σας, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Ο Γιώργος ο Γκίκας είναι εκεί. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο. Έχουμε παιδιά, και το... όλη η ομάδα είναι εδώ. Έχουμε τον Άλεξ Αγισλάου στην Αστόρια. Ο Στέλιος είναι πιο πέρα στο Long Island από μένα. Εγώ είμαι πιο κοντά από εδώ. Χαμός. Ο Γιώργος που είναι στο σταθμό. Ο Άλεξ είναι δημότια στο σταθμό. Παιδιά, όλη η ομάδα είναι εδώ. Η ομάδα είναι εδώ. Yeah, εσείς είστε εδώ. Για πάρετε κανένα τηλέφωνο. Πείτε καμιά καλημέρα. Μην τα λέμε τζάμπα. Λες, τα λέμε μόνοι μας. Ξέρω εγώ. Παίζει και αυτό. Μια καλημέρα είναι αυτή. Λοιπόν. Τι έχουμε τώρα, Σοκράτη Μάλαμα. Εγώ. Πρέπει να ακούσουμε Σοκράτη Μάλαμα. Θα πάμε γιατί, τώρα νοερά. Γιατί πρέπει να ακούσουμε Σοκράτη Μάλαμα, γιατί για ποιο λόγο. Θα πάμε νοερά, Σίλβια, τώρα σε μια συναυλία του Σοκράτη Μάλαμα. Στην Αχα. Καβάλα. Πες ότι ήμασταν στην Καβάλα. Και δεν θα ήθελα να είμαι τώρα στην Καβάλα, σε και ήμασταν σε μια. Γιατί είναι πανέμορφη η Καβάλα, παιδιά. Η Καβάλα είναι πανέμορφη, αλλά να είμαι στη συναυλία δίπλα στον άλλον κολλητή σαν σαρδέλα και να τραγουδάει Στεντορίο και δει Μάλαμα. Όχι. Στην Καβάλα, στην παραλία, ξέρω εγώ ή όπου τέλος πάντων. Όσοι έχετε πάει στην Καβάλα, είναι μια κουκλίτσα η Καβάλα. Πάμε λοιπόν, Καβάλα, πάμε να ακούσουμε το Σοκράτη Μάλαμα σε μια συναυλία και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Σοκράτης Μάλαμας λοιπόν σε μια συναυλία που έγινε στην Καβάλα την Παρασκευή, όπου είχε, ο Μάλαμας έχει μεγάλη, έχει φανατικό κοινό, Σιλβία. Δεν ξέρω αν έχεις πάει σε συναυλία Μάλαμα, έχεις πάει? Όχι, γιατί εγώ ανήκω σε αυτούς που μάλλον δεν είναι στο φανατικό λοιπόν, κοινό του Μάλαμα, εγώ, δεν έχεις πάει. Δεν είμαι φανατικός μαλαματένιος, αλλά μου αρέσει ο Μάλαμας και είχα πάει σε μια συναυλία που ήταν με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Ναι. Και ήταν φοβερό. Ο Αλκίνος βέβαια έχει και αυτό στο κοινό του. Υπήρχε ενθουσιασμός. Δεν μου λες, μοιράζανε τα ξηραφάκια μπαίνοντας και βγαίνοντας. Για να ξέρω. Δηλαδή, σταμάτα. Για να κόψεις τη φλέβα σου. Γιατί τέτοιο πολύ. Ας πούμε αυτό είναι το κλασικό που λέγανε οι Γάλλοι ρομαντική ανουή. Αυτή ξέρω εγώ που κάπως είσαι και είσαι λίγο μελαγχολικός και δεν ξέρεις τι σου φταίει και τίποτα δεν είναι ακριβώς έτσι και οι αγάπες είναι ανεκπλήρωτες. Όλα αυτά. Λοιπόν. Ωραίος Αλκίνος, τραγούδισε το Βόσπορο, τα γνωστά. Με το που βγαίνει, παιδιά, ο Μάλαμας, έγινε χαμός. Χαμός έγινε. Ήτανε καμιά τρακοσαριά μαλαματική. Μαλαματένιο, όπως τους λέω εγώ. Μαλαματικές. Και μαλαματένιες, ναι, και μαλαματένιες. Και έγινε χαμός. Τέλος πάντων, μια παρόμοια συναυλία έγινε στην Καβάλα την Παρασκευή με το Σοκράτη Μάλαμα. Ναι. Ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, η παραγωγή, οι οργανωτές συναυλίας δεν τήρησαν σχεδόν κανένα από τα μέτρα. Γιατί να τα τηρίζουμε. Εδώ βγήκε ο Θαλασσινός και είπε, δεν ξέρω αν πρόσεξες. Λέει, παιδιά, μια ζωή την έχουμε. Βγείτε εκεί έξω, άμα είναι να σας πιάσει, θα σας πιάσει. Ωραία το διάβασα. Λοιπόν, συνελήφθησαν οι οργανωτές, κανένα μέτρο, δεν υπήρχε διαφορετική είσοδος και έξοδος, όπως λέει το πρωτόκολλο, για να μην συναντιόνται οι... τέλος πάντων αυτοί που είναι στην συναυλία. Ακριβώς, δεν υπήρχαν αποστάσεις, που είναι πολύ, πολύ βασικό. Θα υποστούν αρκετά πρόστιμα από ό,τι μάθαμε. Αλλά εγώ αυτό που σκέφτομαι, στην Καβάλα, παιδιά, δεν ξέρω αν το ακούσατε, σε ένα εργοστάσιο Παρασκευής κρεάτων, σφαγείο, δεν ξέρω τι είναι, και που τέλος πάντων που τεμαχίζουν τα κρέατα και φτιάχνουν κοιμάδες και τα λοιπά, βρέθηκαν 24 κρούσματα, παρακαλώ. Το να βρεθούν κρούσματα σε...
τέτοια μέρη που παράγονται τρόφιμα είναι πολύ συνηθισμένο, γιατί είναι οι εργαζόμενοι είναι κοντά ο ένας τον άλλον. Προφανώς δεν τηρούσαν μέτρα και εκεί και βρέθηκαν 24 κρούσματα και ακόμα δεν έχουν τελειώσει την καταμέτρηση, γίνονται τεστ. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τη στιγμή που έχεις σε μια πόλη τόσα κρούσματα, γιατί αφήνεις να γίνει συναυλία? Δηλαδή, όσο και να τηρηθούν τα μέτρα. Εσύ τώρα αυτό σκεφτόσου. Κοινός νους δεν υπάρχει, ήθελα να ξέρω. Δηλαδή, όχι. Η απάντηση είναι γρήγορη. Λοιπόν, στην ερώτηση που μόλις έκανε ο συνάδελφος Στέλιος, μπορούμε να δώσουμε μια συνολική, συντμημένη, μεστή απάντηση. Όχι. Δεν υπάρχει κοινός νους. Δεν υπάρχει. Είναι το τέλος της λογικής. Είναι το τέλος της λογικής. Ερώτησα να υπάρχουν. Άκου να σου πω γιατί. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι γενικά. Ναι, ναι. Το να πιστεύεις ότι εκατομμύρια επιστήμονες που έχουν φάει τη ζωή τους στα βιβλία και έχουν λιώσει τα θρανία τους, έχουν συνωμοτήσει. Λιώσαν παντελόνια στα θρανία. Ακριβώς. Ότι να πιστεύεις ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια των γιατρών, επιδημιολόγων, πανεπιστημιακών, ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με τη δημόσια υγεία, όλοι αυτοί κάπου έστειλαν ένα μυστικό email ο ένας τον άλλον, δεν ξέρω τι κάνανε, πήραν ένα μυστικό τηλέφωνο και αποφασίσανε θα τους κοροϊδέψουμε όλους. Και θα τους πούμε ότι υπάρχει ένας ψεύτικος ιός που μπορεί να προστατέψουν τον εαυτό τους μόνο αν φοράνε μάσκες. Και το κάνουμε αυτό για να τους δημιουργήσουμε την ψυχολογική προδιάθεση, ώστε όταν έρθουμε μετά να τους βάλουμε το τσιπάκι, να είναι έτοιμοι να το δεχτούν. Το ότι κάποιος μπορεί να πιστεύει αυτή την μπούρδα είναι να παλαβώνεις. Το να πιστεύεις αυτό που λέει ο θαλασσινός και ο κάθε θαλασσινός, γιατί ο καλλιτέχνης έχει δικαίωμα στην άποψη. Έχει δικαίωμα να έχει άποψη διαφορετική από τη δική μας. Δεν έχει δικαίωμα να λέει όμως πράγματα που μπορεί να βάλουν άλλους ανθρώπους σε κίνδυνο. Όταν λοιπόν ο θαλασσινός και ο κάθε θαλασσινός ή η Μαντόνα και η κάθε Μαντόνα βγαίνει έξω και λέει μην ακούτε αυτά, εγώ θα σας πω. Όχι, συγγνώμη. Επαναλαμβάνουμε, παιδιά, πρόβλημα. Αυτό δεν είναι άποψη. Άλλο άποψη, το να έχεις επικίνδυνες θεωρίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μπορεί να κοστίσουν ζωές. Δεν είναι άποψη αυτό. Δεν είναι άποψη να λες ότι όταν έχει 80 βαθμούς θερμοκρασία, να λες, παιδιά, η θερμοκρασία είναι 40. Δεν είναι 40, είναι 80, γιατί αυτό δείχνουν τα θερμόμετρα και τελείωσε. Λοιπόν, άλλο να λες ζεσταίνομαι και κρυώνω, αυτό είναι άποψη. Αυτό είναι η δική σου προσωπική κατάσταση. Στους 80 βαθμούς κάποιος μπορεί να ζεσταίνεται και κάποιος μπορεί να κρυώνει. Αυτό είναι, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ακριβώς. Αλλά όταν έχει 80 βαθμούς και εσύ λες όχι, δεν έχει 80, παιδιά, μην ακούτε, είναι ψέματα, είναι θεωρίες επιστημόνων, η πραγματική θερμοκρασία είναι 40, τότε δεν έχεις άποψη, λες μπούρδες. Έτσι, αυτό για να που εμένα με μια αρχαία λέξη πολύ όμορφη. Έτσι. Αυτό που εμένα με ξεπερνάει είναι αυτό της συνωμοσίας. Δηλαδή, το γεγονός, εντωμεταξύ αυτές οι συνωμοσίες έχουν πάντα ένα εντελώς ασαφές υποκείμενο. Πάνε να μας ξεγελάσουν. Ναι, ναι. Θέλουν να μας κοροϊδέψουν. Ναι. Έχουν σχέδιο. Ποιοι ρε παιδιά το έχουν αυτό το σχέδιο? Τέλος πάντων, το σχέδιο είναι όλο αυτό? Τα πράγματα, στην Ελλάδα έχουν σκουρίνει λίγο. Είχαμε πάνω από 100 κρούσματα. Τα περισσότερα 110, ήταν έτσι. 110 κρούσματα. Mm-hmm. Τα περισσότερα ήταν σε, όπως είχαμε στην Καβάλα στο εργοστάσιο. Είχαμε σε ένα γάμο στη Θεσσαλονίκη που 300 άτομα μπήκαν σε εσωτερικό χώρο χωρίς. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, 300 άτομα σε ένα χώρο εσωτερικό χωρίς μάσκες. Συγγνώμη, γιατί η Λίτσα Τζάμπα το έκανε το μακιγιάζ και πήγε και πήρε το καλό το κραγιόν. Να μην το βάλει στο γάμο. Φυσικά είχαμε, νομίζω, 16 κρούσματα μέχρι τώρα σε αυτή μέχρι την εκδήλωση. Μέχρι δηλαδή, τώρα. Έχουμε αυτό που λέμε super spreaders. Έχουμε ένα κρούσμα το οποίο σε ορισμένες συνθήκες, σε κλειστούς χώρους, μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια. Παιδιά, Σιλβία, πώς λέμε το ζαμπόν αγγλικά? Χαμ. Χαμ. Γράψτε το με ελληνικά γράμματα. Χι, αλφα, μη. Ναι. Χέρια, αποστάσεις, μάσκες. Αυτό θα θυμάστε. Τίποτα άλλο. Δική μου έμπνευση. Το κατάλαβα. Αυτό θα θυμάστε. Αυτό θα θυμάστε. Το ζαμπόν στα αγγλικά. Χαμ. Χέρια, αποστάσεις, μάσκες. Τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε υδροκειονοπορετογουλουμπουργουρουτουρου, ούτε εμβόλια. Υπάρχουν τίποτα. Τι να
πάλι την Παλαβή. Α, επίσης να σας πω, υπάρχουν βέβαια, λέγαμε τώρα για τους επιστήμονες που λιώνουν τα παντελόνια τους στα τέτοια, στα θρανία. Υπάρχουν βέβαια και επιστήμονες οι οποίοι είναι τρία πουλάκια κάθοντα. Υπάρχουν και αυτοί. Όπως σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι και άνθρωποι οι οποίοι είναι άστα να πάνε στην ευχή, έτσι υπάρχουν και οι ιατροί. Βγήκε λοιπόν η ιατρός η Εμμάνουελ, η οποία είπε ότι οι μάσκες βλακίες δεν χρειάζονται τίποτα από όλα αυτά. Υδροξοχλωροκίνη είναι η λύση. Έχουν βγει όλοι και έχουν πει όχι και ξέρω εγώ, αλλά αυτοί εκεί. Και μετά λες, OK, να δω τι είναι αυτή η γιατρός. Και διαπιστώνεις ότι αυτή η γιατρός, η οποία μπορεί να είναι γιατρός η γυναίκα, είναι γιατρός, όχι μπορεί να είναι. Έχει πει ότι οι ασθένειες προκαλούνται γιατί ονειρευόμαστε το σατανά και έχουμε έτσι επαφές πολύ τρελιάρικες μαζί του και έρχονται τα πράγματα και έτσι έχουμε ασθένειες οι γυναίκες. Έχει πει ένα σωρό παλαβομάρες. Εκεί πρέπει να σταματήσεις και να πεις, βρε παιδί μου, μήπως να μην είναι, τη θεωρώ και πολύ αξιόπιστευτη. Εκεί η επιστήμη σηκώνει τα χέρια. Επίσης, λοιπόν, να πω κάτι δύο λεπτά. Ναι. Να πω ότι θέλω να βγάλω το καπέλο μου. Δεν φοράω καπέλο αυτή τη στιγμή, αλλά λέμε το αυτό. Στον Dr. Fauci, τον οποίο άκουσα σε δύο καταπληκτικές συνεντεύξεις. Και ο Dr. Fauci πρέπει να γίνει μάθημα πολιτικής και επικοινωνίας και επικοινωνίας σε στιγμές κρίσης. Βγήκε λοιπόν ο Dr. Fauci την εβδομάδα που μας πέρασε, την Πέμπτη αν δεν κάνω λάθος, ναι την Πέμπτη, στο BBC. Οι δημοσιογράφοι του BBC δεν είναι σαν τους Αμερικανούς που σου λένε μια ερώτηση, δεν απαντάς και λένε εντάξει άστονα, δεν απάντησε, όποιος βγάλε τα συμπεράσματά του τα έβγαλε. Οι δημοσιογράφοι του BBC, παιδιά, σε βάζουν κάτω και σε σφυροκοπάνε μέχρι να πάρουν την απάντηση που θέλουν. Δεν έχω δει άνθρωπο να διαχειρίζεται με ωραιότερο τρόπο και με πιο αποτελεσματικό τρόπο συνέντευξη από τον Δόκτωρα Φάουτσι. Και το θυμήθηκα γιατί είπα για την υδροχλωροκίνη. Η δημοσιογράφος προσπαθούσε να τον κάνει να αποδεχθεί ότι η στάση του Προέδρου Τραμπ δυσχεραίνει την αντιμετώπιση του κορονοϊού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Δόκτωρ Φάουτσι επανειλημμένα είπε ότι εγώ δεν θα μπω σε διάλογο, ούτε θα κάνω κρίση του τι κάνει ο Πρόεδρος. Ο δικός μου ρόλος είναι άλλος, η δική μου η θέση είναι άλλη και η επιστήμη μου και η γνώση μου είναι άλλη και είναι αυτή. Ακριβώς. Και αφού έγινε ένα back and forth, ένα παρεδός ας πούμε, επί κάνα πεντάλεπτο, όπου ο Φάουτσι ήταν αλυσβερίσι, μπράβο, thank you, ένα αλυσβερίσι όπου ο Φάουτσι ούτε κουνιόταν ούτε τίποτα, γυρνάει και του λέει, εντάξει, του λέει, δεν θέλεις να πεις για τον Πρόεδρο, τι πιστεύεις για την υδροχλωροξοκίνη. Όπου ο Φάουτσι είπε, πάρα πολύ απλά, πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς κανενός είδους ένταση ή γωνία ή πολιτική, ας πούμε, επέκταση. Όλες οι αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει με randomized sample, δηλαδή με τυχαία δείγματα, δείχνουν ότι η υδροχλωροξοκίνη δεν είναι αποτελεσματική. Αυτό μπορώ να σας το πω και αυτό είναι αυτό που ισχύει. Και λες, ρε παιδί μου, μακάρι να ήταν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το σθένος και τη γνώση της επιστήμης τους και δεν έμπαιναν σε πολιτικά παιχνιδάκια. Και την ασφάλεια. Ακριβώς. 718-204-8900 φίλοι μου, το τηλέφωνο μας. Έχουμε και το δικά μας papaki@gmail.com, δικά μας @gmail.com. Έρχεται το ηλεκτρονικό σας γράμμα, κατευθείαν πηγαίνει στο Long Island, όπου τα παρακολουθεί η Σίλβια και τα μεταφέρει εδώ πέρα, ακριβώς και επακριβώς. Σίλβια, πάμε λίγο Κρήτη, μια που δεν πήγες Κρήτη, λέω να σου κάνω ένα δωράκι, ρε Σίλβια. Δωράκι μου κάνεις ή μου... Να σου κάνω ένα δωράκι, να ακούσουμε ένα τραγούδι που είχα να το ακούσω πολύ καιρό και το άκουσα προχτές και ενθουσιάστηκα και λέω, ας το μοιραστώ. Με τη φίλη μου τη Σίλβια, την μισοκριτική. Τη μισοκριτική. Για πάμε, Άλεξ.
δεν κυνηγούσε λαγούς και λάφια, μόνο εκυνήγα δυο μαύρα μάτια. Κι αγαπημένα, και πως περνάτε χωρίς εμένα. Μαύρα μου μάτια, κοκκίνα χείλη, έβγα μικρή μου στο παραθύρι. Τον ήλιο και το φεγγάρι, να δεις το νέο που θα σε πάρει. Γαϊτάνι πλέκω και δεν αδειάζω, δε μου βολή να κουβεδιάζω. Τ' αναθεμάτω και το γαϊτάνι, κι απού το πλέκει κι απού το βάνει. Θεμάτο και το γαϊτάνι, κι απού το πλέκει κι απού το βάνει. Βασίλης Κουλάς, λοιπόν, τούτο το μήνα, ή αλλιώς Μάτια, Μαύρα Μάτια. Δεν είναι ωραίο τραγούδι, Σίλβια? Αυτό το τραγούδι είναι παλιό τραγούδι, δεν είναι καινούργιο. Ναι. Αυτό το τραγούδι κάποια στιγμή σε ένα γάμο το χόρεψε μια ξαδέρφη μου που είναι κουκλάρα και έγινε χαμός. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Ο Βασίλης ο Σκουλάς είναι παραδοσιακός. Τραγουδάει παραδοσιακά κριτικά τραγούδια. Είναι από τους καλύτερους, πιστεύω, κριτικούς. Δεν τους συζητάμε. Είναι και φοβερός άνθρωπος, φοβερό άτομο. Τον είχαμε στο Brooklyn, θυμάμαι, στο Cosmos FM μια φορά. Ήρθε για 10 λεπτά και τον είχαμε στο μικρόφωνο μια μισή ώρα, κάτσε και μιλούσε. Διάβασε ερωτόκριτο. Ήταν απίστευτη. Αυτά είναι. Εκπομπή. Παιδί μου, λοιπόν, ο κριτικός έχει όρεξη, τέλος. Μαζί με τον Μανώλη Λιδάκη ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε για κάτι που αρχίσαμε να το συζητάμε την προηγούμενη Κυριακή. Α, κάτσε δύο λεπτά να δώσω μια απάντηση. Περίμενε. Ιωάννης μας έστειλε ένα μήνυμα στο οποίο λέει: καλημέρα, Ιωάννη. Την απολαμβάνει, αλλά θέλει να ξέρει πόσοι Αμερικανοί πέθαναν από το μικρόβιο των χείρων, δηλαδή το H1N1, το 2009. Βεβαίως, διότι άμα το ζητάτε, θα σας το πούμε. Λοιπόν, σύμφωνα με το CDC, από τον Απρίλιο του 2009 μέχρι τον Απρίλιο του 2010, πέθαναν 12.469 Αμερικανοί. Δηλαδή, τον χρόνο 2009-2010, όπου είχαμε πάρα πολλά κρούσματα της H1N1, φτάσανε τα κρούσματα τα 60 εκατομμήρια. Γνωστή και σαν οποίων, γρήπη των χείρων. Exactly. Εκ των οποίων 274.304 νοσηλεύτηκαν. Δηλαδή είχαμε πολλές νοσηλίες, αλλά από αυτές τις νοσηλίες είχαμε 12.469 θανάτους. Μάλιστα. Κάντε τη σύγκριση, αγαπητέ Ιωάννη, και θα δείτε γιατί λέμε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι η τέλεια καταιγίδα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την επιδημία. Ερωτήσατε και απάντησαμε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των εθνικών θεμάτων και της προώθησης των εθνικών θεμάτων εδώ στις... από την Ομογένεια, ένα πολύ σοβαρό, αγκαθόδες θέμα, το οποίο συζήτησαν την προηγούμενη Κυριακή
στο ραδιόφωνο εδώ στο Κόσμος FM, ο Δημήτρης Φίλιος μαζί με τον Πάνο Σταυριανίδη, τον Γιάννη Ρεμεδιάκη και τον Σπύρο Μεζίτη, τον γιατρό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Υπάρχει στα αρχεία μας, άμα δεν την είδατε, υπάρχει μάλιστα και στο YouTube, αν θέλετε, με εικόνα, γιατί βιντεογραφούμε κιόλας ορισμένες συνεντεύξεις Άλεξα Γησιλάου. Ένα χειροκρότημα. Διότι τι τον έχουμε τον καλλιτέχνη του βίντεο. Το χειροκρότημα, Άλεξ. Έκανε καταπληκτική δουλειά ο Άλεξ. Έτσι, λοιπόν. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη και για τον Άλεξ. Ακριβώς. Λοιπόν, μπορεί να δείτε τον Δημήτρη Φίλιο μαζί με τους καλεσμένους του σε βίντεο, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ακούστηκε η ανάγκη δράση της ομογένειας, κάτι που το ξέρουμε. Μίλησε ο Γιάννης Ζεμεδιάκης για μια πλατφόρμα επικοινωνίας που έχουν ξεκινήσει εκεί στο Χιούστον. Πολύ ενδιαφέρον το να μπορεί όλη η ομογένεια σε όλο τον κόσμο η ελληνική να επικοινωνεί, είναι πολύ σημαντικό. Ο Πάνος Σταυριανίδης είπε κάτι το πολύ ουσιαστικό, κάτι το πολύ απλό, το οποίο το ξεχνάμε, ότι η ομογένεια δεν είναι σε θέση και δεν πρέπει να εξασκεί διπλωματία, δηλαδή εξωτερική πολιτική. Αυτό το ξεχνάμε μερικές φορές. Είπε ότι δεν χρειάζονται πολεμικές ιαχές και μεγάλα λόγια, χρειάζεται ψυχραιμία, και αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αν και αρέσουν, ρε παιδί μου, εγώ βλέπω ότι στον κόσμο αρέσει. Δηλαδή, άμα του πεις έτσι πολεμική αρχή, ρα-ρα, να βγούμε να πάρουμε αυτά, τα πόδια, τα μεγά. Αλλά αρέσουν, αρέσουν. Αρέσουν, ναι. Αυτό που δεν ακούστηκε όμως, και θέλω λίγο να το συζητήσουμε, Σιλβία, έχουμε 5 λεπτά, είναι 2 λέξεις πολύ σημαντικές. Για πες. Χρήματα και επαγγελματίες. Χρήματα και επαγγελματίες. Θα αναφερθώ σε μία... στον λόγο του αείμνηστου, του μεγάλου αυτού Έλληνα, του Νίκου Μουγιάρη, ο οποίος όταν έλαβε το Φιδιππίδιο βραβείο από τον οργανισμό μας, σε μία ομιλία διαγγελματική θα έλεγα, είπε ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι το πολύ σημαντικό, μας έφερε ως εδώ και πολύ καλά, αλλά για να συνεχίζουμε χρειαζόμαστε επαγγελματίες και χρειαζόμαστε χρήματα για να μπορέσουν να εργαστούν αυτοί οι επαγγελματίες. Αυτό το δόγμα, γιατί περί δόγματος πρόκειται, είναι κάτι που δυστυχώς δεν βλέπω, με εξαιρέσεις βέβαια, αλλά δεν βλέπω να το ακολουθεί εδώ πέρα να το ακολουθούν αυτοί οι οποίοι προωθούν τα συμφέροντα. Με εξαιρέσεις, επαναλαμβάνω. Και υπάρχουν λοιπόν εξαιρέσεις, έτσι. Δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα, και έχουμε αναφερθεί πλειστάκι στη ΧΑΛΚ και στη δράση της, καθώς είναι μια ομάδα που λειτουργεί με επαγγελματικό τρόπο. Έχουμε αναφερθεί σε ανθρώπους που ασχολούνται με το ελληνικό λόμπι, όπως η αδερφή Μανάτος και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι. Το άχι. Αυτό που δεν το άχι, η ΑΧΕΠΑ κατά καιρούς, αυτό στο οποίο δεν αναφερθήκαμε και θα έπρεπε να έχουμε αναφερθεί είναι η ΨΕΚΑ, η οποία πραγματικά. Και ο Παγκύπριος είναι οι 2 οργανισμοί οι οποίοι στελεχώνονται από τους Κύπριους αδελφούς μας και πραγματικά εδώ και 40 χρόνια όχι μόνο δίνουν το παρόν, αλλά πραγματικά υπερασπίζονται τις εξαιρετικά κρίσιμες ανάγκες της κατεχόμενης Κύπρου, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που συμβαίνει εν γέννη είναι ότι γράφουμε ένα πύριο γράμμα, εκτονωνόμαστε, το γράφουμε στα ελληνικά, οπότε τα λέμε μεταξύ μας λιγάκι, συνήθως. Εκτονωνόμαστε, το είπα, εντάξει, έκανα το χρέος μου. Και προσέξτε, οι προθέσεις είναι καλές. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι οι προθέσεις αυτού που γράφει το γράμμα δεν είναι καλές. Σαφώς είναι καλές. Η καρδιά σας είναι στο σωστό σημείο, που λένε και οι Αμερικανοί. Αλλά η ουσία, η απόκριση, ο τρόπος με τον οποίο έχει αντίκτυπο αυτό που κάνατε, είναι περιορισμένη. Γιατί δεν έχει σημασία αν θα το δω εγώ και ο Στέλιος και θα πούμε μπράβο στο σύλλογο, ξέρω εγώ, Κισαμιωτών. Λέω εγώ τώρα, επειδή είμαστε από την Κίσα μου, στην Κρήτη, που έγραψε αυτό το πάρα πολύ ωραίο γράμμα. Και χαίρομαι εγώ που το διάβασα και χαίρεται και ο Στέλιος που το διάβασε και χάρηκαν και οι Κισαμίτες που το έγραψαν. Το ζήτημα δεν είναι να χαρούμε μεταξύ μας. Το ζήτημα είναι ποιον τρόπο παρέμβασης μπορούμε να έχουμε που θα έχει αποτελεσματικό αντίκτυπο, που θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Να επηρεάσουμε τα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων, φίλε μου. Μπράβο, αυτό. Ακριβώς. Για γράψα το κάπου σε ένα τοίχο.
να επηρεάζουμε τα κέντρα εξουσίας και αποφάσεων. Αυτό το έχουν πάρει χαμπάρι αρκετοί, όπως ανέφερε Σίλβια, και στον Παγκύπριο, στην Ψέκα, στη ΧΑΛΚ και σε άλλους οργανισμούς, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια συλλογική, αν δηλαδή κάνουμε κάτι συλλογικό σαν ελληνισμός εδώ στη Νέα Υόρκη, αυτό πρέπει να είναι, δηλαδή πώς με επαγγελματίες θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε τα κέντρα αποφάσεων. Χρειάζονται χρήματα για αυτό. Χρήματα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν, για να χρησιμοποιήσουμε μια... Λεφτά υπάρχουν. Μα κοίταξε, αυτό τώρα όμως ισχύει για την κοινότητά μας. Η κοινότητά μας είναι μία από τις πιο εύρωστες οικονομικά κοινότητες, μειονοτικές κοινότητες με έντονο εθνικό χαρακτήρα, γιατί μην ξεχνιόμαστε. Είμαστε μία μειονοτική κοινότητα, έχουμε πολύ έντονο χαρακτήρα εθνοτικό, έχουμε συνείδηση εθνοτική, έχουμε συνεχή σχέση με την πατρίδα ή με τη ρίζα ή με την πατρίδα των παππούδων σας, αν κάποιοι είσαστε δεύτερης και τρίτης γενιάς. Υπάρχει αυτός ο άρρηκτος δεσμός που είναι πολύ σπάνιο. Η ώρα είναι όπου να είναι, ναι, έχει δίκιο Στέλιος. Λοιπόν, ας σκεφτούμε με ποιο τρόπο τα χρήματά μας θα πάνε μακρύτερα. Ακριβώς. Και περισσότερα. Ακριβώς. Τι ωραία, πώς συμφωνούμε μεταξύ μας, βρε Στέλιο. Τι ωραία που τα λέμε. Μπράβο μας. Φτούσου μας και είμαστε καταπληκτικοί. Τι ώρα είναι, Άλεξ. Για πες τον κόσμο να ξέρει. Κόσμος FM, ζωντανά από τα στούντιο Καλοειδή στην Αστόρια. Η ώρα είναι 10. 91.5 WNYE FM. Και τώρα, τα νέα από την Ελλάδα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με τη Μαρία Γεωργαρή. Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη χώρα μας από τον κορονοϊό, καθώς κατέληξε τα ξημερώματα ένας 69χρονος στο νοσοκομείο Σωτηρία. Είχε μεταφερθεί χθες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού σε κατάσταση διασωλήνωσης, ενώ έπασχε από υποκείμενα νοσήματα. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας ανέρχεται πλέον σε 207. Τέσσερις στρατιώτες βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό στο στρατόπεδο αεροπορίας στο Στεφανοβίκιο, Βόλου. Αρχικά βρέθηκε θετικός ένας στρατιώτης, ο οποίος έκανε τεστ μετά από έντονο βήχα ημερών. Υποβλήθηκαν σε τεστ όλοι οι στρατιώτες και προέκυψαν 3 νέα κρούσματα που αφορούν σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Αναμένεται να μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Άλλα 4 κρούσματα κορονοϊού στην Εθνική Πόλο Ανδρών ανακοινώθηκαν σήμερα. Χθες θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε ο Διεθνής Πολίτης
Λίστας Μανώλης Πρέκας. Το αργότερο έως αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν στις επαφές των 23 κρουσμάτων που εντοπίστηκαν σε εργοστάσιο της Καβάλας. Έγιναν τεστ σε 80 επαφές, δήλωσε στο σταθμό μας ο Σπύρος Σαπουνάς, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΗ. Στην Καβάλα δεν υπάρχει ευρεία διασπορά του ιού, καθώς τα κρούσματα εντοπίζονται σε συγκεκριμένες εστίες. Για το λόγο αυτό δεν μελετάται ένα τοπικό lockdown, δήλωσε στο σταθμό μας ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης. Υπενθυμίζεται ότι χθες καταγράφηκαν 110 νέα κρούσματα κορονοϊού, τα 60 σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη. Αύριο αναμένεται να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης, καθώς θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικιλιά. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύθηκε η απόφαση για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους στο σύνολο της επικράτειας μέχρι και τις 31 Αυγούστου προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Η απόφαση προβλέπει την υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους γραφείων και σε οποιουσδήποτε άλλους κλειστούς χώρους συνάθρησης κοινού, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr σε ποιους χώρους είναι απαραίτητη η μάσκα και ποιες είναι οι εξαιρέσεις. Εντατική είναι η έλεγχη από αστυνομία, τροχεία και λιμενικό για την τήρηση των μέτρων. Στη Μύκονο συνελήφθη ένας Ιταλός νοικιαστής βίλας που έκανε πάρτι, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 9 beach bar και 17 καταστήματα. Στο αυτόφορο οδηγήθηκαν 2 άτομα από τα beach bar, καθώς δεν είχαν άδεια για ξαπλώστρες, και άλλα 6 άτομα από τα καταστήματα για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση και ωράριο μουσικής. Στην Πάρο πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε νυχτερινά κέντρα και οι αστυνομικοί έβαλαν λουκέτο για 15 ημέρες σε κέντρο, στο οποίο υπήρχαν περισσότεροι θαμώνες από τους προβλεπόμενους, ενώ επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επίσης έγιναν 5 συλλήψεις για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση. Στη Σαντορίνη σε ελέγχους σε 7 κέντρα συνελήφθησαν 3 άτομα για παραβάσεις σχετικές με ηχορύπανση. Λουκέτο 15 ημερών μπήκε σε μπαρ στην παραλία της Κίμης και επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ στους υπεύθυνους της επιχείρησης, καθώς διαπιστώθηκε συνωστισμός. Συνεχίσει είναι η έλεγχη και στα μέσα μαζικής μεταφοράς για χρήση μάσκας και στα κτέλ για υπεράριθμους επιβάτες. Στο 80% από το 60% που ήταν έως σήμερα αυξάνεται η πληρότητα των επιβατών στα πλοία της ακτοπλοείας. Στα πλοία που διαθέτουν καμπίνες το ποσοστό αυξάνεται στο 85% από το 65% το οποίο ίσχυε. Υπενθυμίζεται ότι στα πλοία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα 150 ευρώ. Στόχος είναι να κλείσουν και οι 14 χωματερές στα νησιά του Νότιου Αιγαίου έως το 2022, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστης Χατζηδάκης κατά τη νέα επίσκεψή του στη Σαντορίνη. Θέλουμε η Σαντορίνη να αποτελέσει παράδειγμα όχι μόνο για τα νησιά των Κυκλάδων και του Νότιου Αιγαίου, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Δεν θέλουμε απλώς να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να στηρίξουμε το τουριστικό μας προϊόν και να προστατεύσουμε το περιβάλλον, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Πλησιάζει τις ακτές της Φλόριντα η τροπική καταιγίδα Ισαΐας. Αναμένεται να σαρώσει την ανατολική ακτή της πολιτείας με ισχυρούς ανέμους και πιθανά πλημμυρικά φαινόμενα στις παραθαλάσσιες περιοχές. Και μην ξεχνούμε ότι οικογένειες, ανεργοί, ευπαθείς ομάδες και υπερηλικές στερούνται τα βασικά λόγω του κορονοϊού. Αν θέλετε να βοηθήσετε, μπαίνετε στο olimazimborume.gr, πατάτε στο με ένα κλικ μπορείς και κάνετε την προσφορά σας. Η προσφορά αυτή μετατρέπεται σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους φορείς που χρειάζονται στήριξη. Ήταν τα νέα από την Ελλάδα. Εσύ. Εγώ. Εσείς. Εμείς. Όλοι μαζί. 33 χρόνια Κόσμος FM. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. Το Κόσμος FM δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία, ταξίδι, αναμνήσεις, συντροφιά. Είναι μια οικογένεια. Τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ μαζί. 33 χρόνια Κόσμος FM. Και είναι μόνο η αρχή.
Εδώ είμαστε φίλοι μου, η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, ακούτε ο Κόσμος FM με δικά μας και δικά σας λόγια καιρική σήμερα 2 Αυγούστου. Καλό μήνα να ευχηθούμε για όσους ήρθατε στην παρέα μας αργοπορημένοι. Τα καλύτερα χάσατε, να σας το πω εγώ, γιατί ο Στέλιος είναι ευγενής. Τόση ώρα έχουμε πει, χαμός, ωραία πράγματα. Παιδιά, τα κάσατε, δεν χάσατε πάει. Τίποτα. Θα πάτε μετά από λίγο, μετά τις 2, στα αρχεία μας, εκεί που λέει Archives, και θα μας ακούσετε. Όλα όσα πολύ ενδιαφέροντα είπαμε. Πολύ σοφά, λοιπόν, ενδιαφέροντα. Έχουμε λύσει τα προβλήματα του κόσμου όλου. Φανταστικά είμαστε. Μας ακούτε φίλοι μου από την συχνότητα WNY91,5 στην Μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης. Μας ακούτε και ανά όλη την Ηφείλιο από τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή www.cosmosfm.org. Μας ακούτε και από τις έξυπνες σας συσκευές. Μας ακούτε από κάθε συσκευή που υποστηρίζει Amazon, που υποστηρίζει Google. Από Sonos, από την εφαρμογή TuneIn. Μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα διαδικτυακά. Μας ακούτε παντού και πάντα. Κόσμος FM, 33 χρόνια στην υπηρεσία του ελληνισμού, διασώζοντας και διαδίδοντας την κληρονομιά μας. Λοιπόν, να πούμε ότι μιλήσαμε για τον Παγκύπριο και την Ψέκα. Ο Φίλιπ Κρίστοφερ θα είναι μαζί με τον Δημήτρη Φίλιο σήμερα λίγο μετά τις 11 νομίζω. Πολλά πράγματα έχει ο Δημήτρη σήμερα. Φανταστικά θέματα. Μπορεί να το μιλήσουμε όταν έρθει για να συζητήσουν για την συνεδρίαση που έγινε των Κυπρίων που γίνεται μια φορά το χρόνο εδώ στη Νέα Υόρκη. Έγινε φέτος βέβαια εικονικά μέσω διαδικτύου. Και αυτά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι. 718-204-8-900 τα τηλέφωνά μας και δικά μας papaki@gmail.com είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση να επικοινωνήσετε κατευθείαν εδώ με τους ραδιοθαλάμους μας. Mm-hmm. Με λένε Πόπι. Πόπι σε λένε. Μια μέρα θα σε παντρευτώ. Χα, μη γελάς, θα στο είπα στη μαμά. Κι άκου, τη σκέφη για να μ' άκου να το πω. Και στον μπαμπά, αυτός θα μείνει με τον μπα. Δυο τραγούδι να σου στείλω, να είναι κόκκινο σαν μήλο και αναλαμπρό σαν ένα φύλλο. Χα, στα μαλλιά σου να καθίσει, σαν πουλί να κελαϊδίσει και δικά να σε φιλήσει. Ένα τραγούδι για να το βάζεις την ώρα που διαβάζω, γράφω και ρωσταίνω και μένω μόνη μου στο σπίτι. Με ένα γλυκούρι τυρετούλι κάπου 37 και 1. Μόνο να σκέφτομαι σένα, για σένα δίνομαι Ελλάδα και αφρίζω σαν πορτοκαλάδα. Για σένα κάνω τόσο δρόμο και κάθε νύχτα μεγαλώνω. Αθήνα, πάτω Λευκοσία και ξαφνικά και η Παρισία. Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, με δυο παπούτσια πάνινα. Δυο τραγούδι να σου στείλω, να είναι κοκκινό σαν μήλο και αναλαφρό σαν ένα φύλλο. Στα μαλλιά σου να καθίσει, σαν πουλί να κελαϊδίσει και γλυκά γλυκά να σε φιλήσει. Ένα τραγούδι δίχως λέξεις, εσύ να τις διαλέξεις. Με δυο παπούτσια πάνω. Αλλά ποτέ δεν σε ανταμώνω.
Στους δράκους, κάνω με στο πλήθος. Στην Καλογέζα, πάλι τζίφος. Και παίρνω τρένο, παίρνω πλοίο. Και ένα παλιό λεωφορείο. Τραβάριζεται και τρέμει. Πότε από εκεί, πότε από εδώ. Μέχρι να φτάσω λες είναι η ιερά οδό. Αυτόγραφο παρακαλώ. Και ένα φιλί, στο μέτωπο. Και απόκτησα ένα τετρωμάτι. Που ανοίγει μόνο την Τετάρτη. Αλλά κανένας δεν το βλέπει. Χαχα, ούτε απ' την αρχή. Ένα, δύο, τρία. Με λένε Πόπι. Σου κατρέπομαι γι' αυτό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα θα σε παντρευτώ. Θεσσαλονίκη Γιάννηνα με δύο παπούτσια πάνινα ακούσαμε, ένα τραγούδι παλιό αλλά φρέσκο, ακούγεται Άρα, φρέσκο. Όχι, είναι πάντα, είναι Μπρέγκοβιτς, μουσική. Ναι, Γκόραν Μπρέγκοβιτς και έχει και τα πνευστά, τα μπρούτζινα, τα βαλκανικά έτσι που μας αρέσουν, τα χάλκινα, συγγνώμη, μπρούτζινα χάλκινα, μπρούτζος χαλκός, άσε μας ησυχούς τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Δεν λέω. Γελάει και ο Άλεξ, γελάει και ο Στέρης. Ε, παρατήστε με εκεί δύο πρωινιάτικα. Άντε από εκεί. Τα μπρούτζινα της Φλόρινας. Λοιπόν. Τα μπρούτζινα. Γιατί. Θα μου πείτε τώρα γιατί τα ακούσαμε το τραγούδι. Έλα μου ντε, πολύ κόσμος αναρωτιέται. Θα καταλάβετε. Καταρχήν, το Αλεύρι Αλατίνι νομίζω το ξέρουμε πολύ. Βέβαια. Όσοι ασχολούνται με την... Το Αλεύρι φουσκώνει μόνο του. Ακριβώς. Μεταξύ άλλων. Όσοι ασχολούνται με το φουρνάρισμα τέλος πάντων, το Αλεύρι Αλατίνι. Όσοι δεν ξέρουν το Αλεύρι Αλατίνι, ξέρουν τα μπισκότα Αλατίνι. Ακριβώς. Ξέρατε όμως τι σχέση έχει το Αλεύρι Αλατίνι και τα μπισκότα Αλατίνι και όλα αυτά τα προϊόντα Αλατίνι με τα πολύ γνωστά πολεμικά αεροπλάνα της Γαλλίας, τα Mirage. Για πες ρε παιδί μου, τι σχέση έχει το μπισκότο με το Mirage? Εγώ δεν το ήξερα. Εκτός ότι το τρως το μπισκότο με ταχύτητες τέτοιου είδους. Και το έμαθα όταν διάβασα προχτές ότι στη Θεσσαλονίκη, έξω και Θεσσαλονίκη Γιάννη, βρέθηκε ο επικεφαλής της εταιρείας Dassault, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει τα πολεμικά αεροπλάνα Mirage, ο Laurent Dassault λοιπόν, ο γόνος της δυναστείας Dassault, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει, μάλλον για τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του παππού του Μωυσή Αλατίνη. Αχα. Ο Μωυσής Αλατίνη, παιδιά, είναι μια τεράστια προσωπικότητα. Νομίζω όλοι οι Θεσσαλονικείς πρέπει να ξέρουν τον Αλατίνη. Υπάρχει η περίφημη Βίλα Αλατίνη, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η οποία τώρα έχει γίνει, νομίζω, η έδρα της περιφέρειας ή κάτι τέτοιο, πρέπει να το κοιτάξω, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως χρησιμοποιείται το κτίριο. Είναι μια εμβληματική βίλα, η Βίλα Αλατίνη, ένα εμβληματικό κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ο Μωυσής Αλατίνη λοιπόν ήταν μια προσωπικότητα. Ήρθαν, μεταναστεύσαν μάλλον από την Ιταλία στην Θεσσαλονίκη και ξεκίνησε σειρά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μία από αυτή ήταν και η Μίλη Αλατίνη, που άρχισε να φτιάχνουν το Αλεύρι, εξού και έμεινε το Αλεύρι Αλατίνη. Βέβαια η εταιρεία έχει περάσει από πολλά χέρια. Ίδρυσε σχολεία, το Alliance Israelite Universelle, Alliance Israelite Universelle στα γαλλικά νομίζω, ναι, Παγκόσμια Ισραηλιτική Ένωση, και πολλές άλλες εμβληματικές, πολλές άλλες δραστηριότητες. Πέθανε το 1882, 20 Σεπτεμβρίου του 1882, και η Ναόμη Αλατίνη,
η κόρη του Μωυσία Λατίνη και ο σύζυγός της Αδόλφος Μπλοχ εγκαταστάθηκαν στο Παρίσι το 1928. Ο γιος τους, ο Μαρσέλ, ίδρυσε την αεροπορική εταιρεία Μαρσέλ Μπλοχ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τελευταίος εκτοπίστηκε από τους κατακτητές Ναζί, καθώς αρνήθηκε να τους αποκαλύψει την πρωτοποριακή για την εποχή αεροναυπηγική τεχνολογία. Το 1946 η οικογένεια Μπλοχ ονομάστηκε Σεντασό, χρησιμοποιώντας ένα παλιό ψευδώνυμο, και ασπάστηκε τον καθολικισμό. Η εταιρεία ονομάστηκε Σεντασό Aviation. Και τα επόμενα χρόνια πέρασε στα χέρια του Σερ Ντασό και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν ο Λοράν Ντασό, ο οποίος επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη για τα αποκαλυπτήρια της Πρωτομής, είναι ο εγγονός της Ναόμι Αλατίνη και δυσέγγονος του Μωυσή Αλατίνη, εξού και αυτός ο συσχετισμός μεταξύ, που είπαμε στην αρχή, μεταξύ του Αλευριού και των Μπισκότων Αλατίνη με τα Μοιράζ. Δήλωσε πολύ συγκινημένος ο Ντασό, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Είχε ξαναέρθει στη Θεσσαλονίκη για την εγγένεια μιας αίθουσας πολιτισμού, Ντασό Αλατίνη. Το ότι υπάρχουν πολλοί Γάλλοι, κυρίως Εβραίοι, που έχουν ρίζες στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ γνωστό, και ο Σαρκοζή, από ό,τι ξέρουμε, έχει ρίζες στη Θεσσαλονίκη. Μα κοίτα, μην πας μακριά. 30.000 ήταν. Είναι τεράστιος ο πληθυσμός ο εβραϊκός, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως οι περισσότεροι δυστυχώς βρήκαν φρικτό θάνατο, αλλά πολλοί από αυτούς που διέφυγαν, διέφυγαν προς την Ευρώπη. Οπότε δεν είναι περίεργο. Ορίστε, να. Κοίτα εδώ, και έχουμε ακροατήριο καταπληκτικό. Ο εξαιρετικός εικαστικός καλλιτέχνης και καθηγητής κτλ. Και φοβερός γραφίστας και από όλα τα καλά, μας λέει ότι αυτό που λέγαμε τώρα που μιλάμε για την Allianz Israelien, ότι η γιαγιά του, η Σίλβια, η συνονόματή μου, η οποία ήταν από τους επιζώντες του Auschwitz, είχε σπουδάσει ως νεαρή Εβραιοπούλα στην Allianz Israelien Française. Μάλιστα. Αυτά. Είναι πολύ ενδιαφέρον να μελετάμε αυτά τα πράγματα, φίλοι μου. Τώρα, αυτή την ιστορία της οικογένειας. Εγώ ήξερα για τη Βίλα Λατίνη, νομίζω είναι πολύ γνωστή. Ένα πολύ γνωστό οίκημα στην Θεσσαλονίκη. Ήξερα για την οικογένεια Λατίνη. Νομίζω και κάποτε είχε περάσει και από τα χέρια του Στέφανου Μάνου αυτή η εταιρεία. Τώρα βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Ελμπίσκο, με μεγάλη δραστηριότητα. Λοιπόν, ήξερα για την Λατίνη, αλλά την ιστορία, αυτή την πλευρά της οικογένειας και την διασύνδεσή της με τον Νίκο Ντασό, ας πούμε, ήταν κάτι που δεν το ήξερα. Και το να μελετάμε αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι κομμάτι της ιστορίας μας, είναι κομμάτι αυτού που είμαστε. 718-204-8900. Γεια σου Βίκτορα, καλή σου μέρα. Γεια σου Νινέτα, γεια σας όλοι και σε όλη την παρέα. Πάμε να ακούσουμε, τι ακούμε τώρα, Άλεξ? Ξέρω, τι έχεις διαλέξει εκεί πέρα. Για να δούμε. Αν μ' αγαπάς, Τάνια Τσανακλείδου, γιατί θα μιλήσουμε για τον Γιάννη Σπανό. Α. Ο μεγάλος Γιάννης Σπανός. Εδώ είμαστε, φίλοι μου, και επανερχόμαστε 10:25, 5 λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής. Ακούσαμε τον Γιάννη Σπανό. 26 Ιουλίου ήταν τα γενέθλια του μεγάλου αυτού Έλληνα μουσουργού, μουσικοσυνθέτη, ο οποίος γεννήθηκε στο Κιάτο. Και έφυγε από τα εγκόσμια πριν 9 μήνες. Και διαβάζουμε σε μία ανακοίνωση λοιπόν του Δήμου Σικιονίων, όπου ανήκει το Κιάτο: σαν σήμερα γεννήθηκε στο Κιάτο άνθρωπος της οδού Αριστοτέλους, ο Γιάννης Σπανός. Ο δικός μας Γιάννης, που τίμησε την πόλη μας και την πατρίδα μας με το έργο και τη ζωή του. Πάνε σχεδόν 9 μήνες που ταξίδευσε σε άλλους ουρανούς, μαζί στις μελωδίες του και στις σκέψεις μας καθημερινά. Έτσι προχωράμε στην ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των αποθηκών ΑΣΟ για τη διαμόρφωσή τους σε χώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης που θα φέρει το όνομα Γιάννης Σπανός. Ελάχιστος φόρος τιμής στο μεγάλο συνθέτη και κυρίως στον άνθρωπο που αγάπησε το Κιάτο και δεν το ξέχασε ποτέ. Αυτά. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο. Βλέπω τη φωτογραφία των αποθηκών. Η ΑΣΟ, οι αποθήκες, ήταν νομίζω οι αποθήκες που αποθηκεύαν τη σταφίδα στο Κιάτο. Το Κιάτο είναι πολύ γνωστό για την, σαν κέντρο σταφιδοπαραγωγής. Λοιπόν, η
Οι αποθήκες βρίσκονται ακριβώς δίπλα στο κύμα, δίπλα στη θάλασσα, πανέμορφο τοπίο, και το ότι μετονομάζονται Γιάννης Πανός και γίνεται κέντρο πολιτισμού αξίζει συγχαρητηρίων. Ο Γιάννης ως Πανός είχε μεγάλη αγάπη στο Κιάτο, αυτό είναι γνωστό, έμενε στο Κιάτο και δήλωνε κυπουρός. Του άρεσε πάρα πολύ η κυπευτική και όποτε τον έλεγες, το έλεγες τι κάνετε, τον κήπο μου κοιτάζω έλεγε. Είχε ένα καταπληκτικό χιούμορ αυτός ο άνθρωπος. Μας λείπει σαν συνθέτης, αλλά έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο, όπως έγραψε και η ανακοίνωση. Μπράβο λοιπόν, μπράβο στους κατοίκους του Κιάτου. Έτσι, βρε παιδί μου, διατηρείται και η μνήμη και η παρουσία και η προσφορά των ανθρώπων. Γιατί βλέπεις ότι ένας άνθρωπος σαν το Σπανό όχι μόνο δημιούργησε αριστουργήματα, αλλά εμπνέει στη συνέχεια και άλλους ανθρώπους να κάνουν βήματα παραπέρα. Και αυτό έχει είναι σημαντικό. Έχει πάει στο Κιάτο. Πολύ ωραία. Όλοι αυτοί οι ακτοί από την Κόρινθο μέχρι το Αίγιο, ναι, έχει πολύ ωραία μέρη. Το Ξυλόκαστρο, το Κιάτο, Λυκοποριά, το Δερβαίνι. Παιδί μου, εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Εγώ ήμουν στη Μύκονο ως φοιτήτρια όταν ήμουν στην Ελλάδα ή που είμαι στην Κρήτη. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Κρήτη, το καταπληκτικό πρόβλημα με την Κρήτη είναι ότι είναι ένα φανταστικό νησί, το οποίο είναι πανέμορφο, οπότε γιατί να πας αλλού, καταλαβες. Πώς λένε η Θεσσαλονίκη, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, που θα ακούσουμε αργότερα και τον πάνω το Σαντζόγλου να μας πει για τη Χαλκιδική. Έτσι και η Κρητική σου λέει, σαν την Κρήτη δεν έχει, σιγά τώρα που θα πάω αλλού. Ενώ υπάρχουν πάρα πολλές ομορφιές γύρω-γύρω. Και τώρα φτιάχτηκε, δεν έχω οδηγήσει το καινούριο δρόμο, η καινούργια εθνική Κορίνθου Πατρών, αλλά, ή μάλλον Αθηνών Πατρών, αλλά ήταν λίγο επικίνδυνος ο δρόμος γιατί ήταν διπλής κατευθύνσεως και είχαν σκοτωθεί πολλά άτομα. Έχει φτιαχτεί ο καινούργιος δρόμος τώρα, οπότε μπορείς να πας από την Αθήνα, Κόρινθο και μετά έως την Πάτρα, ως το Αίγιο, από έναν πολύ όμορφο δρόμο, και επαναλαμβάνω, μπορείς να σταματήσετε σε πολλά όμορφα κομοπόλεις και χωριά σε αυτή στη βόρεια Πελοπόννησο. Λοιπόν, εδώ ήταν, είναι ο Δημήτρης, να του πούμε μια καλημέρα, Άλεξ. Όχι, δεν είναι εκεί ακόμα λοιπόν, ο Δημήτρης όμως είχε ετοιμάσει. Τι μάθαμε σήμερα. Και πες. Ζαμπό. Χαμ. Μην το λες ζαμπόν, γιατί θα ψάχνει άλλος να βρει τι είναι το ζήτα που είπες στο ζαμπόν. Και θα πες το χαμ να τελειώνουμε. Χαμ. Ναι. Χέρια, αποστάσεις, μάσκα. Μπορώ να το κατοχυρώσω αυτό. Θα πάρω τον Τάστο Μπαρδάλη τηλέφωνο. Για πάρω τον ένα τηλέφωνο να μας πει. Για το νομικό πρόγραμμα είπες που ξεκίνησε. Ναι, βέβαια. Το είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Να το ξαναπούμε, δεν πειράζει. Καινούργιο πολύ πρόγραμμα. Πολύ ωραίο το νομικό πρόγραμμα. Κάθε δεύτερη Κυριακή, δηλαδή την επόμενη Κυριακή θα είναι το δεύτερο. Πολύ ωραίο. Έχουμε και η Σίλβια ξεκίνησε μια σειρά μουσικών προγραμμάτων. Η ιστορία της ελληνικής μουσικής από το 1900 μέχρι σήμερα. Ανά δεκαετία. Κάθε εκπομπή μια δεκαετία. Ναι. Και δίνουμε και το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου εκείνης. Μιλάμε το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Είναι η ιστορία του 20ου αιώνα της Ελλάδας, πάρα πολύ σύντομα, γιατί σε μισή ώρα τι να πρωτοπιάσουμε, τι να πρωταφήσουμε. Αλλά και μουσική που ίσως να μην ξέρετε ότι υπήρχε. Ή αν ακούτε βέβαια το πρόγραμμα το καταπληκτικό του Michael Stratty, έχετε ακούσει αυτά τα καταπληκτικά κομμάτια κάποιοι από εσάς, αλλά εάν δεν την έχετε ακούσει στην εκπομπή, πρώτον ακούτε το Michael Stratty, ας ξεκινήσουμε από αυτό, και στη συνέχεια να πούμε ότι αυτή εδώ η εκπομπούλα είναι ένα μικρό μουσικό ταξίδι στο χρόνο, όπου μαθαίνουμε το ιστορικό πλαίσιο της κάθε δεκαετίας του 20ου αιώνα για την Ελλάδα, από το 1900 στο 2000, και πόσο αυτό το ιστορικό πλαίσιο διαμόρφωσε και τη μουσική που πεζόταν παντού. Ακούστε. Αυτά πρέπει να μείνουν, Σιλβία. Πρέπει να τα βάλουμε στο διαδικτυακό μας χώρο κάπου όλα μαζί, να μπορεί ο ακροατής να τα ακούσει στις συνέχειες. Να τα βάλουμε. Γιατί είναι. Μερικές φορές, παιδιά, ενθουσιάζομαι τόσο πολύ που είμαι κομμάτι αυτής της προσπάθειας αυτού του σταθμού. Είναι πραγματικά. Η δουλειά που γίνεται εδώ είναι απαράμιλη. Λοιπόν, και αφού επενέσαμε το σπίτι μας για να μην μας πλακώσει, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Γιώργο Γκίκα που ήταν στην τηλεφωνική υποστήριξη, στην γραμματιακή υποστήριξη, στα τηλέφωνα. Τον Άλεξα Γησιλάου που ήταν στην κονσόλα, στον συγχρονισμό των δύο
ραδιοθαλάμων μεταξύ Γεωργίου και Δημητρίας, Γεωργίας και Δημητρίου Καλοειδή και των δύο ραδιοθαλάμων στο Long Island. Ναι, ναι. Να ευχαριστήσουμε τον Στράτη Σκούφαλο, τον επικοινωνικό μας διευθυντή, τον Βαγγέλη Αθανασόπουλο, τον Νίκο Καμπούρογλου, την Αρετή Γιωβάνου, τον Υπερπαραγωγή, παιδιά, προσέξτε. Τον Αυλονίτη, τον Γιάννη Γιώργα, όλους τους παραγωγούς αυτής της εκπομπής. Να πούμε με για το κούρεμα στο διευθυντή μας τον επικοινωνιακό. Με για το κούρεμα. Πολύ τσαφίνης ο κουρέας. Πολύ τσαφίνης. Λοιπόν, να πούμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πήρατε τηλέφωνο και σε όσους μοιραστήκατε το πρωινό σας ξύπνημα μαζί μας. Εμείς θα είμαστε μαζί εδώ την άλλη Κυριακή, δεν πάμε πουθενά, όλοι εδώ είμαστε. Μπορεί μερικοί από εμάς να λείπουν, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ. Αχα. Αχα. Καλό ταξίδι σε όσους θα φύγουν και καλή επάνωδο και σύντομα. Και φυσικά μην πάτε πουθενά, ακολουθεί η Κυριακάτικη έκδοση με πολλά ενδιαφέροντα και στα μικρόφωνα. Ο Στέλιος Τακετζής. Και η Σίλβια Παπαποστόλου. Καλή συνέχεια φίλοι μου και να προσέχετε. Κόσμος FM, η γοητεία του διαφορετικού. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι μια προσφορά των Homeric Tours. Προσφέρει ταξίδια και διακοπές στην Ελλάδα, Κύπρο, Ανατολική Μεσόγειο και Κεντρική Ευρώπη. Με γραφεία στο Manhattan, Astoria, Hicksville, Long Island, Stamford, Connecticut και στην Αθήνα. Homeric Tours. 1-800-223-5570. Η υπεραγορά ελληνικών τροφίμων και προϊόντων Titan, η αλυσίδα καταστημάτων ελληνικών και κυπριακών προϊόντων στη Βόρεια Αμερική, φέρνει στο τραπέζι σας τα εκλεκτότερα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα. Διεύθυνση 2556 301η οδό στην Αστόρια, με τηλέφωνο 718 626 7771. Τώρα και στο 15 West Jeffrey Boulevard στο Deer Park, με τηλέφωνο 631 243 0152. Ο Γρηγόρης Μανινάκης και η Ορχήστρα Μικρόκοσμος. Μακροχρόνια πείρα. Για αυθεντική ζωντανή διασκέδαση με μεγάλο ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Τηλέφωνο 718-746-4131. Κόσμος FM 91,5. Ακολουθούν ομογενειακές ανακοινώσεις. Φίλες και φίλοι, αγαπημένοι μας ακροατές, ακούτε Κόσμος FM. Το ελληνικό κοινοφελές ραδιόφωνο που εκπέμπει εδώ και 33 χρόνια, έχοντας σαν μοναδική αποστολή να διασώσει και να διαδώσει την ελληνική μας κληρονομιά. Το Cosmos FM εκπέμπει εν μέσω πανδημίας, εν μέσω κρίσης, έχοντας φυσικά αλλάξει λίγο τα προγράμματά του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία στις γνώμες και στις συμβουλές των ειδικών. Ειδικούς για υγεία, ειδικούς για παιδεία, ειδικούς για νομικά, ειδικούς για φορολογικά, για οικονομικά. Έχουμε φιλοξενήσει εδώ στα προγράμματά μας, έχουμε φιλοξενήσει γιατρούς, δικηγόρους, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, γιατί πιστεύουμε ότι ο ακροατής όταν γυρίσει το διακόπτη του ραδιοφώνου του ή του υπολογιστή του στο κλείσιμο του προγράμματος, πιστεύουμε και θέλουμε να έχει αποκομίσει, να έχει πάρει σωστές πληροφορίες, γνώσεις, αλλά κυρίως ερίσματα για κριτική σκέψη. Το Cosmos FM, φίλοι μου, θέλει να είναι κοντά σας και μετά την κρίση. Η κρίση θα περάσει, αλλά δεν θέλουμε να περάσει και το Cosmos FM. Γι' αυτό, εάν λάβετε κάποια επιστολή, email ή τηλεφώνημα, ελπίζουμε να ανταποκριθείτε. Το Cosmos FM χρειάζεται το ακροατήριό του, όπως πιστεύουμε και το ακροατήριό του χρειάζεται το Cosmos FM. Εκ μέρους όλων των ακροατών μας, σας ευχαριστούμε πολύ.